Ο ελληνικός λαός θα πει ένα πολύ βροντερό ή πολύ πλειοψηφικό όχι στις θρασίτατες απαιτήσεις των δανειστών, στις απειλές και στα τελεσίγραφά τους για συνέχιση των μνημονίων, για συνέχιση της λιτότητας και για συνέχιση της κοινωνικής λαϊλασίας. Πάμε δυνατά, πάμε αγωνιστικά, με αισιοδοξία οπωσδήποτε, με σχέδιο βεβαίως και με θάρρος και αποφασιστικότητα. Συνεχίσει η διαπραγμάτευση. Έχετε κρυφό σχέδιο για να βγάλετε τη χώρα από το ευρώ. Τι απαντάτε? Η αντιπολίτευση καλό θα είναι να σέβεται τους όρους της δημοκρατίας και κυρίως την πρόταση της κυβέρνησης για κορυφαία στιγμή της δημοκρατίας που είναι το δημοψήφισμα. Και να πάρει θέση η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης εάν θα πούν ναι ή όχι στις προτάσεις των δανειστών. Αυτό είναι το διακύβευμα. Το μόνο θέμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι το ερώτημα το οποίο θα τεθεί στο δημοψήφισμα. Και το ερώτημα θα είναι ναι ή όχι στις θρασίτατες προτάσεις των δανειστών. Για να συνεχίσετε τη διαπραγμάτευση. Ποιες θα είναι, κύριε Υπουργέ? Οι επιπτώσεις του όχι ποιες θα είναι? Οι επιπτώσεις του όχι. Γιατί να έχει επιπτώσεις το όχι? Το όχι θα εξοπλίσει την ελληνική κυβέρνηση με αποφασιστικότητα για να προχωρήσει, να υλοποιήσει βασικές τις προεκλογικές δεσμεύσεις και θα αναγκάσει εκ των πραγμάτων τους λεγόμενους θεσμούς να διαπραγματευτούν επί της ουσίας. Και πιστεύω ότι θα επηρεάσει ένα συντριπτικά πλειοψηφικό όχι να κάνουν πίσω. Νομίζω αυτή τη στιγμή αυτό... Μπορείτε να πείτε όχι στην δραχμή σήμερα? Νομίζω ότι τα ερωτήματα σήμερα δεν είναι αυτά. Τα ερωτήματα σήμερα είναι αν η χώρα μας θα σταματήσει να είναι προτεκτοράτο και απικία της Τρόικας και ο ελληνικός λαός επ' αυτού καλείται να απαντήσει. Να είστε καλά.